Υπάρχει κάποιο παίκτη του Πανέμου που σε έχει απογοητεύσει πολύ και δεν βλέπει να υπάρχει επάνωδο. Κοίτα, με έχει απογοητεύσει. Περίμενα όπως και εσείς πολλά παραπάνω από τον Χουάντσο. Γνωρίζοντας και βλέποντας τι ήταν ο Χουάντσο πριν έρθει στο Παναθηναϊκό, νομίζω ότι όλοι περιμένανε κάτι παραπάνω. Σίγουρα είναι από τις μία, θεωρώ μία μεταγραφή που αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στο Παναθηναϊκό. Σε τι ποσοστό βάζεις την ευθύνη του παίκτη και της ομάδας σε αυτό? 50-50. Θεωρείς ότι είναι 50 ευθύνη του παίκτη? Όντως. Ναι, γιατί έχει πάρει και... πώς το λέμε. Έχει πάρει παιχνίδια στα οποία δεν ήταν καλός. Για τους δικούς του λόγους το παιδί. Βέβαια... με το συγκεκριμένο τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός είναι και λίγο δύσκολο να... Ναι. Είναι δύσκολο. Για τέτοιους παίκτες είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τέτοιο είδους παιχνιδιού. Θεωρώ δηλαδή ότι ίσως και αδικό τον τρόπο του παιχνιδιού. Ίσως δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα διαφορετικό μπάσκετ από αυτό, να βλέπαμε και ένα Χουάντσο που αυτή τη στιγμή να μην συζητάγαμε το αν ήταν καλός ή κακός. Κοίταξε, εδώ θα έλεγα πάντως ότι ένας παίκτης σαν το Χεζόνια θα κόλλαγε περισσότερο στο σύστημα του Αταμάν. Δηλαδή, ο Αταμάν θέλει κάποιον που να έχει την μπάλα στα χέρια του, να μπορεί να δημιουργήσει, να εκτελέσει. Ο Χουάντσο δεν είναι αυτό το στυλ παιχνιδιού που του άρεσε. Και αν θες τη γνώμη μου, Γιάννη, λέει ότι ο Χουάντσο αν έπαιζε στον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι θα κάνει παπάδες. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό λέμε. Μα συμφωνώ. Μα αυτό λέμε. Αν ήταν ανάποδες οι ομάδες, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, στο πλάνο μιας ομάδας που θέλει να κάνει λίγες τρίπλες, να προσπαθεί να βρει, να παίξει λίγο... Off-ball καταστάσεις. Σε... Ναι, να βρει στο off-ball ένα καλό shoot. Να δημιουργήσει χώρους μέσα από συνεχή κίνηση. Το παιχνίδι του Χουάντσο βασίζεται σε συνεχή κίνηση. Μόνο που ο Παναθηναϊκός δεν έχει συνεχή κίνηση. Και αυτό δεν έχει να κάνει με δικαιολογία. Έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι... Θα λέμε, ξέρω εγώ, ότι θέλεις να ψάξεις ένα παίχτη για να το κάνουμε λίγο ποδοσφαιρικό, να βγεις στην αντεπίθεση. Και ο παίχτης που έχει στην αντεπίθεση δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα στην επιλογή του παίχτη είμαι που κάνεις. Είμαι πάνω στο ποδόσφαιρο, γιατί πονάω τώρα. Πονάω στο ποδόσφαιρο. Μην με πάω στο ποδόσφαιρο. Πονάω από το Σαββατό. Άσε, μην μου το θυμίζεις. Μα ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Χουάντσο, καλός ή κακός, okay, ο κόσμος να μην έχει μεγάλη εικόνα, οι προπονητές έχουν εργαλεία. Και βλέπουνε. Άμα πας στο προφίλ του Χουάντσο, βλέπεις βασικά χαρακτηριστικά της επίθεσής του. Spot, pick and pop, κοψίματα μακριά από την μπάλα. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά του Χουάντσο. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται από αυτά τα τρία? Δεν συζητάω για το κίνηση μακριά από την μπάλα, γιατί αυτό δεν υπάρχει καθόλου στον Παναθηναϊκό. Είναι από τις τελευταίες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Αλλά ξαναλέω, spot και pick and pop. Έχουμε δει pick and pop με τον Χουάντσο φέτος παραπάνω από τρεις φορές. Θέλω να πω ότι ο τρόπος του Παναθηναϊκού δεν ευνοεί αυτόν τον παίχτη. Κοίτα να δεις, υπάρχει παίχτη και ένας αντίλογος όμως. Όταν έχεις στήσει μια ομάδα με 5 δημιουργούς, 6 δημιουργούς, φαντάζεσαι ότι από τους 6 δεν γίνεται να έχουν 6 μπάλες, θα την έχει πάντα κάποιος δημιουργός από τους 6. Σωστά. Οπότε το 80% του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού είναι pick and roll και ISO. Άρα πήραν λάθος παίχτη. Αυτόματα, αυτοί οι παίχτες καίγονται. Εντάξει, οκ. Αυτό λέμε. Ότι σαν επιλογή λοιπόν δεν ταιριάζει. Καίγονται γιατί ένας τέτοιος παίχτης θέλει και την μπάλα σίγουρα, έτσι. Οπότε όταν θα είσαι στη γωνία και θα περάσει μία, δύο και θα κάνεις το τρόλι, τρεις, τέσσερις και δεν θα την ακουμπήσεις, να είσαι σίγουρος ότι την πέμπτη που θα την πάρει θα την πυροβολήσει και ανάποδα. Έτσι. Γιάννη, πώς εξηγείς ότι έχει χάσει τόσα καλάθια, τόσες προσπάθειες κάτω από το καλάθι? Δεν το έχω ξανά σε παίχτη. Αυτό είναι καφιακό νομίζω. Δεν θέλω τώρα να... Αυτά συμβαίνουν.
Σου ξαναλέω, δεν νομίζω ότι ένα σχολιάσω αν το χάνει από κάτω δύο-τρεις φορές ή όχι. Νομίζω είναι η γενικότερη εικόνα αυτό που λέμε. Δηλαδή ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του τέτοια, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα λάθος περιβάλλον. Αυτό ακριβώς. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Απλά έχει χάσει 20 με 25 καλάθια από κάτω, καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, αν ήταν 2-3, αν ήταν 2-3, οκ. Okay. Και αυτά θέμα ρυθμού. Αν μπει, ας πούμε, στο 5, εγώ σου λέω. Οκ, okay, του δευτέρου δεκαλέπτου. Οκ. Okay. Είσαι 10 λεπτά έξω και μπει μάλλον στο 5, στο 8. Μπει δηλαδή στο δίλεπτο. Είσαι 12 λεπτά έξω. Και μπει. Και από τα 8 λεπτά που παίξει, στα πρώτα 4 λεπτά δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Απλά για να κάνει ένα handoff ή να κάνει μια πάσα. Οκ. Okay. Έχουν φτάσει στα 16 λεπτά που δεν έχει κάνει μια προσπάθεια, ας πούμε. Όταν θα την πάρει, δεν είναι και εύκολο να την βάλει. Ειδικά άμα σου έρθει κανένα ασφάλεια από κάτω, κανένα νεμόπτερο άλλο, ξέρει από αυτά τα μαυράκια που πηδάνε. Δεν είναι τόσο απλό. Σε αντίθεση με ένα παίχτη. Είναι ανάλογα και τον παίχτη. Είναι ο παίχτη που δεν καταλαβαίνει και ο παίχτη που επηρεάζεται. Εντάξει. Εγώ έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί δεν σου λέω εγώ με φαλ. Εγώ σου λέω μόνο σου. Ναι, μόνο και ένα παιδί λαμπάδα 2-8. Αυτό λέω. Απλά επηρεάζεται.